ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός προϋπολογισμός, όπως τέτοιοι ήταν και όλοι οι προηγούμενοι, όποιος κι αν τους εισηγήθηκε. Άλλωστε, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Διαχρονικά αποτελεί το μέσο αναδιανομής σε βάρος των πολλών και προς όφελος μόνο των λίγων. Ακούμε και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζουν ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάτι σαν εξώδιο ακολουθία. Το ζητούμενο βέβαια είναι να είναι ένας από τους τελευταίους αντιλαϊκούς ταξικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί καμιά αστική πολιτική δύναμη, ούτε εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το κάνει πράξη με την πάλη του μόνο αν αποφασίσει βέβαια ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Εμείς γι' αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που συζητάμε είναι ένας προεκλογικός προϋπολογισμός, αποδεικνύεται ξανά πως τα όρια μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κεντρικές πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή του λαού μας, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας, είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα και συγχεχημένα. Θα πω και παρακάτω. Αυτός κατά τη γνώμη μας είναι και ο λόγος που η πολιτική αντιπαράθεση έχει μπόλικη από την μπόχα, από τη δυσοδεία που αναδύεται από όλες αυτές τις υποθέσεις των τελευταίων ημερών. Όχι βέβαια ότι αυτή η κάλπικη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ σας θα βοηθήσει να φωτιστούν όλες οι πτυχές. Δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες, μπορεί όμως να βοηθήσει να βγουν ορισμένα τουλάχιστον χρήσιμα συμπεράσματα. Στην πραγματικότητα δεν θέλετε να φωτιστούν όλες οι πλευρές, γιατί όλοι σας έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Γιατί όλοι σας, νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες, έχετε εναλλάξει αναλάβει να υπηρετείτε αυτό το σάπιο σύστημα και την εξουσία των λίγων σε βάρος των πολλών. Και μη δυσανασχετείτε ορισμένοι ότι σας βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, μόνοι σας μπαίνετε. Γι' αυτό και όλοι σας παριστάνετε και λίγο τους ανήξερους. Από πού να αρχίσω? Από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μάλιστα φτιάχνουν τούρτες για να γιορτάσουν τα αντιλαϊκά πεπραγμένα τους, παρακολουθούνται, και ο Πρωθυπουργός, πολιτικός προϊστάμενος και προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν ξέρει τίποτα. Χθες νέα δημοσιεύματα αναφέρουν την παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή και ενός δημοσιογράφου. Από άλλα επίσης τώρα δημοσιεύματα τα οποία γράφουν ότι επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στελέχη της ΕΥΠ είχαν έρθει σε επαφή με Ισραηλινούς για την αγορά παράνομου λογισμικού υποκλοπών, και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας επίσης κάνουν εδώ μέσα πως δεν γνωρίζουν τίποτα.